Πρα, κάθε το Έθνος έχει πρώτο σέλιδο σήμερα, 5 κάλπες στο Μάιο. Κάθε φορά λέμε, ας πούμε, ναι. Δεν ξέρω από πού προκύπτει. Οι εκλογές, η λήξη της ηττίας κυβέρνησης είναι το Σεπτέμβριο. Πάντως θα σας πω εμείς τώρα, αυτό που έγινε χθες με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η τροπολογία την οποία αποδέχτηκε ο κύριος Κουρλέτης και θα πάμε σε αυτοδιοικητικές περιφερειακές. Αναιρώντας όλα τα προηγούμενα επιχειρηματά του, να το πούμε και αυτό. Γιατί ο κύριος Κουρλέτης είχε επιχειρηματολογήσει για τον Οκτώβριο. Εντάξει, είχε επιχειρηματολογήσει. Μπορεί κάποιος να συμφωνεί, μπορεί να διαφωνεί. Είχε επιχειρήματα για το, για ποιο λόγο δεν έπρεπε να γίνουν μαζί. Και τώρα τα πάμε όλα μαζί. Δεν ξέρω αν είναι δίκαιο, αλλά γίνεται πράξη. Κύριε Μετζάνη, υπάρχει το εξής. Πρώτον, ότι υπήρχε μια παραφιλολογία, ή μπας περιπτώσει και από την ΚΕΔΕ, για να φύγει και το όποιο επιχείρημα χρησιμοποιούσαν για παραβίαση, εν πάση περιπτώσει, του χρονικού ορίου των αυτοειδικών εκλογών. Άρα έρχονται οι αυτοειδικές εκλογές στη λήξη της ιδίας και μάλιστα έχοντας με βάση τον νέο νόμο υπερβεί, εν πάση περιπτώσει, τη χρονική διάρκεια. Λέτε, άρα, δηλαδή θα γινόντουσαν ενστάσεις ενδεχομένως. Αυτό και άρα κάθε επιχείρημα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται. Να μην το χρησιμοποιήσουν και να μην δημιουργήσουν και προβλήματα, σας έλεγα, σε μια περίοδο που πρέπει να υπάρχει, κατά τη γνώμη μας, μια ηρεμία δεύτερον. Θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές. Και ο λόγος είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται να έχουμε ούτε έξοδα περισσότερα, ειδικά αυτή την περίοδο. Και επίσης να υπάρχει και μια πολύ μεγάλη συμμετοχή και για τις δύο. Βοηθάει δηλαδή και για τις δύο εκλογές, γιατί καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολη η μετακίνηση των ανθρώπων έχοντας μέσα ένα έτος τρεις εκλογές. Αυτό όμως μετά την επόμενη περίοδο δεν θα υπάρχει. Και το τρίτο και σημαντικό είναι ότι θα έχουμε να έχουμε αυτοδικές εκλογές με απλή αναλογική δεδομένο για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα και μια ενδεχόμενη πρόβλεψη που κάνει η Νέα Δημοκρατία ή οτιδήποτε άλλο, το επιχείρημα λοιπόν ότι θα καταρριφθεί η απλή αναλογική, να μην υπάρχει το αυτό. Τώρα πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ, είδαμε χθες, έβγαλε και μια ανακοίνωση πάρα πολύ σκληρή απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη και μίλησε για ότι εξευτελίζεται, κάθε δύο εβδομάδες ζητάει εκλογές, θα εξαντληθεί η τετραετία. Θέλω να πω, η ρητορική υπεράσπιση της εξάντλησης της τετραετίας δημιουργεί και μια δέσμευση. Έχουν περάσει 8 χρόνια. Mm-hmm. Έχουν ακουστεί πράγματα, υποσχέσεις, άλλες υλοποιήθηκαν, πολλές δεν υλοποιήθηκαν. Ο κόσμος θέλει αυτά που ακούει να γίνονται κάποια στιγμή. Είτε αφορά την εξάντληση της τετραετίας, είτε αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, είτε αφορά στην ανέρεση μη ενός μέτρου. Θέλει να ακούει κάτι και να γίνεται κάτι. Κύριε Λασκαράτο, γιατί ακούω τις τελευταίες μέρες πάρα πολλά και ουσιαστικά δεν έχω, ξέρετε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω κιόλας αυτή την ευφυΐα που έχουν να στρέφουν την πραγματικότητα είτε ΜΜΕ είτε η Νέα Δημοκρατία. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα που έχουν καταφέρει αυτή την περίοδο. Πρώτον, ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό. Να απαντήσω λοιπόν ότι ήταν δέσμευση, το έχει υπογράψει και ο κύριος Βούρτσης, ότι ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί, ήταν δέσμευση από προηγούμενο, ότι θα αυξηθεί μετά τη λήξη των μνημονίων και της περίοδου. Άρα λοιπόν γίνεται πράξη και η λήξη των μνημονίων, αυτοί το είχαν υπογράψει και είμαστε δεσμευμένοι. Γιατί τώρα τις τελευταίες μέρες ακούω να χρησιμοποιούμε ένα επιχείρημα γιατί δεν το κάνουμε τόσο καιρό. Εμείς λοιπόν, αμέσως λοιπόν με τον 21 Αυγούστου που τελειώνει η ιστορία των μνημονίων και της Επιτροπίας, προχωράμε και θα προχωρήσουμε στην αύξηση του κατώτατου μισθού. Η Υπουργός το είπε, είναι δέσμευση του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης θέλω να σας πω, τώρα αυτό δεν είναι νομίζω αυτή τη στιγμή. Επειδή πλησιάζει η ώρα. Δεν είναι τη ώρα, θα σας πω γιατί. Να δούμε και όλα τα δημοσιονομικά. Δεν λέμε ούτε υποσχόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Λασκάτου, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ούτε θα υποσχεθούμε. Ό,τι το κάνουμε, το κάνουμε με σύνεση και με προσοχή, ώστε να μην διακινδυνεύσουμε πράγματα και κυρίως να είμαστε και εφερέγγυοι σε αυτό που λέμε. Δέστε κάτι άλλο τώρα. Αν παρατηρήσετε, γιατί μετά τον 21 Αυγούστου αρχίζει και η συλλογική συμβάση εργασίας, η επεκτασιμότητα. Και οι κλαδικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή αυτό είναι η επεκτασιμότητα, και οι επιχειρησιακές θα έχουν επέκταση για όλους. Όταν συμπληρώνουν το 50% συν 1. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μονομερώς πολλές φορές από επιχειρήσεις. Δεν τηρούν δηλαδή, θα σας έλεγα, αυτό το οποίο ισχύει νομικά. Και θεωρώ και αυτό είναι μια θετική κατεύθυνση που την επιλέγουν οι επιχειρήσεις, γιατί η οικονομία πάει καλά, θα έλεγα, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Αυτά όσο αφορά το κατώτατο μισθό και τις συμβάσεις εργασίας. Και αυτό περιγράφεται
και μέσα στο ολιστικό πλαίσιο ανάπτυξης το οποίο δόθηκε στους θεσμούς και είναι ο βασικός πυλώνας στην εργασία. Λοιπόν, άρα εμείς ό,τι είναι να κάνουμε το κάνουμε. Και πάμε τώρα, γιατί προφανώς θα ρωτήσετε και για τα μέτρα του 19 και του 20. Θα ρωτήσουμε και θα πάρουμε απάντηση. Μόνο τους έρχονται. Έχουμε βαρεθεί να ρωτάμε. Όντως βαρεθήκαμε να ρωτάμε. Σωστό. Και ο κύριος Κουλέκας εδώ είπε ότι το είπε και απευθύνθηκε προς τους... τους τηλεθεατές που μας βλέπουν, ότι έχει ψηφιστεί μείωση συντάξεων το 19 και μείωση του αφορολόγητου το 2020. Τι έχει να δει και σε αυτό η Νέα Δημοκρατία, έχει γραμματέα. Ψηφιστεί, δηλαδή, τα μέτρα έχουν ψηφιστεί. Ότι καθόμαστε και συζητάμε για το... Τα μέτρα τα έχει ψηφίσει αυτά τα πράγματα. Καθόμαστε, λέει, και συζητάμε για το αν μήπως μπορεί, θέλουμε να ξεψηφιστεί. Αλλά αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι δύο μέτρα πολύ σκληρά και άδικα και φυσιακά, τα οποία αυτή τη στιγμή υποχρεούται η Ελλάδα ή όποια κυβέρνηση να τα ακολουθήσει. Εγώ θέλω να θυμίσουμε πρώτον ότι υπήρχαν 22 μειώσεις μισθών και συντάξεων, ένα ΣΕΦΚΑ ο οποίος δεν μπορούσε να δώσει συντάξεις. Άρα αυτή τη στιγμή προφανώς αυτά τα μέτρα τα υποχρεωθήκαμε να τα πάρουμε, δεν το κρύψαμε. Mm-hmm. Και να θυμίσω, εγώ θα το κάνω συνέχεια αυτό, υπάρχουν και τα αντίμετρα. Ανεξάρτητα λοιπόν ότι υπάρχουν και τα αντίμετρα, η δική μας θέση είναι ότι και μετά το IMF, το οποίο δεν έχει πια λόγο ως προς τη χρηματοδότηση, δεν μπαίνει με νέα χρηματοδότηση στο πρόγραμμα, και με βάση το δημοσιονομικό περιθώριο το οποίο γίνεται, και επίσης ότι πια τα μέσα με τα οποία θα πιάνονται στόχοι θα τα επιλέγουμε εμείς, αυτή είναι, και βεβαίως να πω και τις δηλώσεις του κ. Μοσκοβισή, ότι εφόσον και μπορεί και υπάρχει δυνατότητα, είναι υπό συζήτηση για τα μέτρα αυτά του 19 και του 20 και θα διαψευστούν κατά τη γνώμη μου. Αυτό τι σημαίνει όμως, γιατί αν μετράμε τα οικονομικά για να συζητήσουμε το θέμα των συντάξεων. Εντός προϋπολογισμού του 19, κύριε Λασκαράτο, όλα αυτά θα γίνουν. Περιμένετε. Και στην έκθεση τη ΔΕΘ θα υπάρξει μια σειρά δέσμη των νέων πραγμάτων. Δεν είναι υποσχέσεις. Όχι, η διαφορετικό πράγμα θα είναι η νέα αντίληψη, το νέο τοπίο όταν βγαίνει η χώρα από την Επιτροπή και τις δεσμεύσεις. Αν μετά τον Αύγουστο αποκτάμε πράγματι μια ευελιξία με βάση τα οικονομικά μας, έτσι, τι στόχους έχουμε, τι οικονομικά έχουμε, να δώσουμε αυτό ή να μην το δώσουμε. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μέτρο το οποίο θα παίρνει πίσω η κυβέρνηση, από εδώ και πέρα, ή όποια κυβέρνηση, θα είναι για ένα διάστημα ενός εξαμήνου ή δωδεκάμηνου και κάθε χρόνο θα το ξανασυζητάμε, ή θα έχουν μια πιο μόνιμη, πιο σταθερή μορφή, η ανάκληση ενός δύσκολων μέτρων. Το συνδέεται τώρα, το συνδέεται αυτό με τους όρους της, του ελέγχου. Επειδή ευελιξία συνδέεται. Του ελέγχου μετά την έξοδο από την Επιτροπή. Είναι προφανές ότι θα υπάρχει αυτή η εξάμηνη και η τρίμηνη συζήτηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όχι όμως ότι θα επιβάλλουν νέα μέτρα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ο έλεγχος. Εν πάση περιπτώσει, η συνεννόηση, αν οι στόχοι πιάνονται. Άρα λοιπόν, με τον τρόπο που θα πιάσουμε τους στόχους, είναι δική μας επιλογή. Άρα επαναλαμβάνω ότι και τα μέτρα αυτά του 19, του 20, εγώ θεωρώ και επιμένω ότι μπορούμε να τα συζητήσουμε και μπορούμε να εκπλήξουμε θετικά. Σε μια μόνιμη βάση αυτό το θέμα. Τα λέμε μέτρα. Όχι, βεβαίως, γιατί λένε πολύ. Αυτό το βεβαίως που λέτε, επειδή διαβάζουμε και το συζητούν πολύ, μήπως το καταφέρει, ας πούμε, λέει, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να πάρει πίσω τις συντάξεις, τις μειώσεις της συντάξης για ένα εξάμηνο, κάνει και τις εκλογές της εθνικές το Μάιο, χωρίς μείωση. Και πέσει και το φάει το μουζούρι άλλος. Αυτό είναι το θέμα. Το δέχομαι ότι να κάνετε τέτοιες εκτιμήσεις ή υποθέσεις, αλλά αυτό το οποίο εμείς λέμε και κάνουμε είναι ότι οι προβλέψεις που θα έχουμε, και επειδή έχουμε εμείς επιβεβαιωθεί, άλλοι διαψεύστηκαν για τις προβλέψεις που κάνανε και φάγαμε όλα αυτά τα οποία ως μέτρα, αλλά βεβαίως ήταν η αιτιολόγηση, γιατί θέλαν να περάσουν όλα τα κρέα ανεφιλελευθερά. Άρα λοιπόν οι προβλέψεις που κάνουμε θα είναι τέτοιες όπου αυτό θα έχει μονιμότητα στο χαρακτήρα. Από τη στιγμή που εμείς θα μας δίνεται η δυνατότητα με άλλους τρόπους, με άλλα μέσα, να πιάσουμε τους στόχους. Τους στόχους δεν τους αφήσει κανένας, κύριε Λασκάρατο. Λέτε δηλαδή, μπορώ εγώ να πάρω ένα μέτρο πίσω μόνιμα, γιατί άμα θέλω να πιάσω τους στόχους και βλέπω ότι φεύγω, έχω έναν άλλο τρόπο. Έχω την ευελιξία. Και το αποδείξαμε αυτό. Και για άλλα πράγματα την προηγούμενη περίοδο, ότι με άλλους τρόπους πιάσαμε, με άλλα μέσα πιάσαμε ή κατανείμαμε την. Έχουμε βρει τους τρόπους για τα συγκεκριμένα μέτρα και δεν μας τους λέτε, ας πούμε. Και δεν το ξέρουμε. Όχι, δεν τους λέτε. Δεν είναι ανακοινώσιμοι. Έχουμε βρει τους τρόπους για τις συντάξεις. Το πρώτο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μεγάλο πλεόνασμα και στον ΕΦΚΑ, το οποίο εμφανίζεται. Άρα λοιπόν, έχοντας αυτή τη δυνατότητα, μπορείς και από εκεί να χρησιμοποιήσεις ένα πρώτο θέμα.
γιατί δεν υπολογιζόταν αυτό στις προηγούμενες εκτιμήσεις. Ναι. Δεύτερον, κατά τη γνώμη μου, τα έσοδα του κράτους με την εικόνα την οποία, πάση περιπτώσει, έχω, θα μας εκπλήξουν θετικά τα έσοδα του κράτους, της γενικής κυβέρνησης δηλαδή, θα μας εκπλήξουν θετικά. Άρα, δημιουργείται αυτή η δυνατότητα για να πάρθουν μέτρα ανακούφισης της ελληνικής κοινωνίας. Και ο Ευκλήτης Τσακαλώτος αυτό ήδη έχει πει ένα μέρος των δυνατοτήτων το οποίο έχουμε. Λοιπόν, υπάρχει και ένα θετικό δημοσίευμα από τον Bloomberg σήμερα. Λέει ότι έχει ανοίξει παράθυρο ευκαιρίας και η χώρα δεν πρέπει να το χάσει. Το επισημαίνουν ειδικοί στο πρακτορείο. Υπάρχει και μια ένεση ρευστότητα 4 δις από την Αναπτυξιακή Τράπεζα για τα οικονομικά και να βάλουμε όλο το πλαίσιο. Να πάμε λίγο στα εθνικά. Μόνο αν μου επιτρέψετε ένα σύντομο σχόλιο. Περάσαμε μια περίοδο και ξέρετε κάτι, με ενοχλεί πάρα πολύ. Εγώ να επιτεχθώ και λάθη που μπορεί να έχουμε κάνει και να το συζητήσουμε. Και έχω πει και πολλές φορές και για πράγματα που έχουν γίνει από την κυβέρνηση, μπορούσαμε να είχαμε διορθώσει. Αλλά όμως είναι δυστύχημα να υπάρχει αντιστροφή της πραγματικότητας. Δηλαδή, μια χώρα η οποία άδεια τα ταμεία, δεν μπορούσαν να δώσουν συντάξεις και σήμερα βρίσκεται σε μια κατάσταση που διευκολύνει. Δεν είναι ρόδινη η επόμενη μέρα. Αλλά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία με δυνατότητες πάρα πολλές, γιατί και δεδομένου ότι η ανάπτυξη οικονομίας, η μεγέθυνσή της φαίνεται ότι είναι προς θετική κατεύθυνση για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια. Τα ομόλογα τα δεκαετία έχουν πέσει και είναι από το 6 έχουμε να δούμε, 2006 έχουμε να δούμε. Προφανώς θα ρωτάω ένα και κλείνω ότι τι γίνεται με την τσέπη μου. Όλα αυτά σιγά σιγά. Αυτή την ερώτηση δεν θα ξανακλείσει. Είναι αναγκαίο. Το έχω πει πολλές φορές και εγώ το νιώθω. Δεν είμαστε έξω, δεν είμαστε κάπου. Γιατί κάποιοι είναι απ' έξω από αυτήν την ιστορία, από την προηγούμενη περίοδο. Η κυρία Μπακογιάννη, παράδειγμα, δεν ήξερε για το μεταφορικό ισοδύναμο ή μας έλεγε πόσο είναι η βενζίνη στα νησιά ή στην Βρετανία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Αλλά δεν θα διακινδυνεύσουμε τίποτα όσο αφορά την επόμενη μέρα. Και τρίτον, είμαστε άλλος κόσμος. Κλείνοντας, πρέπει οπωσδήποτε μια κουβέντα. Υπάρχει το θέμα των δύο στρατιωτικών. Υπάρχει το θέμα της τουρκικής παραβατικότητας. Υπάρχει και το κυπριακό. Ο Ερντογάν στα κατεχόμενα έκανε χθες βόλτα. Προχθές βόλτα στα κατεχόμενα. 37 παραβιάσεις χθες. Θα τα βάλει ο Πρωθυπουργός στο τραπέζι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε σχέση με το πρώτο τουλάχιστον ζήτημα, δεν ρωτάω για τα άλλα δύο, για τους δύο στρατιωτικούς. Περιμένουμε κάτι στην πραγματικότητα, γιατί είναι απρόβλεπτος ο Σουλτάνος, το έχουμε καταλάβει. Και τώρα εδώ το λέμε τις τελευταίες ώρες, είναι ο νέος Ερντογάν αυτός που είναι στο ΝΑΤΟ. Έτσι, με νέες αρμοδιότητες, με νέες εξουσίες, τις διεκδικούσε χρόνια, τις πήρε. Το δέχομαι αυτό που λέτε. Υπάρχει από τη μεριά της Τουρκίας μια ένταση η οποία είναι συνεχής. Είναι ακατανόητη από ένα βαθμό, σε έναν βαθμό, γιατί η ειρηνική συνύπαρξη και η αξιοποίηση, αν θέλετε, των δυνατοτήτων στην περιοχή για ανάπτυξη συμβάλλει μόνο η ειρηνική παρουσία των δύο λαών. Τώρα, για τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, πρώτον, ότι θέθηκε από τον Πρωθυπουργό επίμονα και στις διμερείς επαφές και θα τεθεί και, μάλλον τέθηκε και στο σύνολο του ΝΑΤΟ, με πολύ μεγάλη ένταση. Από τον Πρωθυπουργό. Ναι, από τον Πρωθυπουργό. Το ΝΑΤΟ όμως τράβηξε. Ακούστε, αυτή. Πρέπει, δεν μπορεί δύο χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ, Έλληνες στρατιωτικοί στην κοινή συμμαχία, να είναι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Κανονικά. Και τη λογική παραβιάζει. Και τη λογική και όλα. Άρα, ΝΑΤΟ τι κάνει. Αυτό επιμένουμε. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη από τη μεριά μας πίεση. Προφανώς δεν ανταποκρίνεται και αυτό θέλουμε. Μια συμμαχία να ανταποκριθεί, αν έχει, στη συλλογική λειτουργία. Κοιτάξτε, κύριε Μετζάνη, εδώ και στην Ευρώπη είμαστε μια κοινή αγορά ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα κοινό σπίτι, να το πούμε. Και βλέπετε τι συμβαίνει και με το προσφυγικό. Αλλά καρτ, πολλές φορές θα βλέπουν τα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια άλλη αντίληψη, να επαναφέρουμε άλλες αξίες και αρχές. Και στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή και εμείς το επιχειρούμε, προσπαθούμε, γιατί θεωρώ και νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα αυτή και κυρίως τη διεθνή πια επιβεβαίωση. Λέμε για διάβλους επικοινωνίας όμως με τον Ερντογάν, αν δεν πάνε όλα όπως πρέπει να πάνε, έστω και με αυτή την αργοπορία. Παρά τις κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραβιάζεται, κύριε Λασκαρά, το διεθνές δίκαιο εδώ πέρα και παραβιάζεται όλα. Δεν υπάρχει Ερντογάν. Άρα λοιπόν, πρέπει να υπάρξουν, να ασκηθούν όσο δυνατόν πιέσει διπλωματικά. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Πέστε μου, άλλα περιθώρια δεν υπάρχουν. Έχουν εξαντληθεί και εν πάση περιπτώσει θα χρησιμοποιηθούν ό,τι έχουμε μέσα στο νομικό πλαίσιο και στη δικαιοδοσία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γραμματέα. Να είστε καλά, γραμματέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Πες το, τι θες. Κάλτσιο στόρικο. Τι μου λες τώρα. Πάτε το.